Έχασε τη ζωή της στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εκεί άφησε την τελευταία της πνοή. Νοσηλευόταν εκεί, στο νοσοκομείο, μετά από θρομβολικό επεισόδιο. Τώρα, ο ΚΙΠΗ για το επεισόδιο αυτό λέει ότι δεν συνδέεται με το AstraZeneca το εμβόλιο. Οι ειδικοί της λένε άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας τον πατέρα της Θέκλας, τον κύριο Λάζαρο Δημητρίου, για να δούμε την εκδοχή της οικογένειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου, έτσι να μοιραστούμε έτσι τον πόνο σας και τη δικιά σας εκτίμηση. Τι ακριβώς έχει γίνει? Και εγώ σας ευχαριστώ. Μπορεί να συγκριθώ, αλλά θα περάσει. Ναι. Θα σου πω την ιστορία της Θέκλας. Ναι. Ναι. Η Θέκλα εμβολιάστηκε με το AstraZeneca 28 Τετάρτου του 21. Ως τον Απρίλη. Και εμφανίστηκε πάνω της το σημάδι, ένα σημάδι μας στο χέρι της, δηλαδή 6 του 21 εμφανίστηκε. Ναι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν, της είπα όταν το είδα εγώ, της είπα ρε παιδί μου, πήγαινε στο γιατρό και σαν που να μην μου άρεσε. Δηλαδή μου, αν μπορεί να με δάκασαν κάτι και έναν το βαζαράκι. Μάλιστα. Και περίμενε ακόμα και μία εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω ακόμα, και μέσα στις μέρες. Και μετά έγινε και αυτό που είναι και πήγαινε στον προσωπικό του γιατρό. Είπε ότι πρέπει να πάει σε αμέσως που βοήθειες. Και πήγα με την πρώτη βοήθειες, παρόλο που και πρώτη βοήθειες την πρώτη φορά που πήγαμε δεν την ερεκτήκαν, απλώς εγώ έκανε τη σαν ρόν και είπα ότι δεν είχε τίποτε και πήγαινε σπίτι σου και αναγκαστήκαμε και σήμερα και επήγαινε ο σύζυγός της στο επέβοησες και κρατήσαν τη μέσα παρέλθουν κάποιες ώρες. Και μάλιστα μια από τις ενδοσοκόμες και δεν ξέρω το όνομα, μακάρα το ξέρω το όνομα σενά, είπε ότι δεν είναι που βιάζεστε και είναι να πεθάνετε. Ναι. Λέγω. Μετά έπαιραν πάνω στο, και πήραν την συντατική. Συντατική, για να είμαι ειλικρινής, έλεγε μας χαρά ότι θα ήταν ζωντανή. Στην τρίτη ή τέταρτη μέρα, έφεραν και τηλέφωνο να τη δώσουμε να μας τηλεφωνούμε. Μάλιστα. Μιλώσουν τρεις-τέσσερις ημέρες, μίλα μια χαρά. Δεν ένιξε τσάμπρα μέσα τίποτα. Είχατε επικοινωνία μαζί της, τηλεφωνική. Και προσωπική. Και προσωπική, μάλιστα. Αφού πήγαινα εκεί και την έβλεπα και μιλούσαμε και γιατί μου, μα γιατί με θέλετε τα μέσα και ξέρω εγώ, το λοιπόν. Μετά περάσαν στην Παρασκευή, αυτή η νέα Παρασκευή για μένα, η οποία μπαίνοντα μέσα για να τη δω, άκουσα τις νοσοκόμες που χάρηκαν βοήθεια και είδαν φωτόξια στο δωμάτιο της κόρη μου. Ναι. Το οποίο έκαναν την εξίσθηση της τομάτης. Ναι. Το είπα. Αλλά από την ημέρα εκείνη που την έκαναν την εξίσθηση μέχρι την περανένη κυριακή που πέθανε, δεν ήθελαν την μόνη έκαναν μας την κεφαλή της πάνω ή κάτω. Τίποτα άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Είναι λεγονότα και επειδή λένε ότι εσύ δύο μήνες και τρίτον μπελάρες. Η κόρη μου εμφανίστηκε να το σου λέω. 28 Τετάρτου το έβαλε το και 2 έκτου εμφανίστηκε το σημάδι.
έκανε και 17 μέρες, 18 μέρες και μέσα στην εντατική. Συν 5-6 μέρες πριν να πάει. Άρα, στο μήνα, εφάνηκε και ένα μήνα ή 36 μέρες. Δεν έπρεπε. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί το OKP λέει το εξής, ότι με βάση τη βιβλιογραφία οι παρενέργειες μετά από εμβόλιο δεν δύναται να παρουσιαστούν ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό. Και λέει επίσης ότι δεν πήραν και πρωτόκολλο αναφοράς για το γεγονός. Εσείς το ψάξατε καθόλου το θέμα με δικό σας άνθρωπο? Εμείς τον κύριο Ματσάκη. Μάλιστα. Και μας είπε 100% είναι που το AstraZeneca. Μάλιστα. Εφαντιστά, γι' αυτό που πήγανε, εφαντιστά εμώ, ο Πέταλλακ μέσα, κυριάτησε αντιστά. Μάλιστα. Και είμαστε μόνο θρόμπους. Εσείς μιλήσατε με το Υπουργείο, μιλήσατε με τον ΟΚΙΠΗ. Δεν επικοινωνήσαμε καθόλου μαζί, ούτε μας είπαμε και κανένα να μας πει. Απλώς λένε ότι το ιατρικό νοσοκομείο δηλαδή είναι ένα από το. Μόνο έτσι μας λένε. Αλλά ο Ματσάκης πνευματώνει και ο ιατρός της προσωπικός πνευματώνει. Το επίσημο χαρτί θανάτου, τι λέει μέσα, το πιστοποιητικό θανάτου, τι λέει, αιτία, ως αιτία τι αναφέρει? Αιτία ότι είναι ποντούν πορφύρα, ότι είναι πορφύρα σμίς και να το λέω και πορφύρα να λέω όπως μου λέει και να είμαι ένας στο εκατομμύριο, έχουμε το ούλι λέει μου το πορφύρα, αλλά αμάν το πειράξει, άμα λαό του, το φάρμακο που βάλε, επίραξε το. Μάλιστα. Πάλι για μένα είναι το εμβόλιο σαν λαό του. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα τι... Αλλά, ναι. Δυστυχώς, τα εστιακή εγώ πειμάτων να μες στην εντατική και μου ρώσαν γιατί δεν έλα, εγώ του καλά, αφού εμποφύραξε, ποιος το διάλυσε και το εμποφύρο που να λέτε, εγώ δεν ξέρω τι είναι το, αλλά δηλαδή μου είναι ξερμό, αλλά με λόγω του πιόνι, άρα μπορεί να γίνει το εμβολίο, δεν μπορεί, είπε μου, για το αλλά και έτσι παραδείχουν το όμως. Μάλιστα. Μόνο το μου είπε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία, διότι έχει χαθεί μια ζωή, δεν μπορεί να το περάσουμε στον ντούκου, έτσι. Ρε παιδί μου, η κόρη μου ήταν 43 χρονών, ήταν 45. Ναι. Δεν είναι το παιδί μου, τα πάντα, έξερε τι είναι, θαύμαζα την. Δυστυχώς ο φάμ μου την όμως και για μένα δολοφόνη. Δεν με διαθέτει ότι δεν με πάρουν να με κρεμάσουν. Ναι. Δεν επιτρέπονται τα πράγματα. Κύριε Λάζαρε, θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε το θέμα γιατί είναι σοβαρό. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν είναι παιξεγέλαση ιστορία. Θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς το προχωράμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Που πήρατε. Να είστε καλά. Εντάξει. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Οδυσσέα.